Ξεκινώ από τον κύριο Δημητρακόπουλο. Κύριε Δημητρακόπουλε, ζητάμε από την κυρία Λαγκάρτ ένα CD με τα ονόματα ποιον έχουν βγάλει λεφτά στο εξωτερικό. Για να δούμε αν έχουν φορολογηθεί και αν δεν έχουν φορολογηθεί ώστε να φορολογηθούν. Και αυτό το CD χάνεται. Αυτό στα νομικά. Τι λέγεται. Αν το είχαν ένας απλός υπάλληλος, τι θα γινότανε. Εάν το είχαν ένας απλός υπάλληλος, όπως σύμφωνα με τον νόμο, υπάλληλος είναι και ο υπουργός. Το πρώτο αδίκημα που θα είχαμε, εάν το έχασε με δόλο, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτό είναι υπεξαγωγή στην υπηρεσία. Και αν ο λόγος που το έχασε ήταν να ωφεληθούν κάποιοι φοροφυγάδες και να αποφύγουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στο ελληνικό κράτος, και το ποσό αυτό των φόρων οι οποίοι δεν έχουν καταβληθεί εξαιτίας αυτής της ενέργειας του Υπουργού, τότε αυτό το αδίκημα είναι σε βαθμό κακουργήματος, συνδυάζεται με τον νόμο περί καταχραστών του δημοσίου και μπορεί να φτάσει προβλεπόμενη ποινή ισόβια κάθεξη. Εάν το έκανε ένας υπάλληλος, επαναλαμβάνω, με δόλο το εξαφάνιζε, προκειμένου να βοηθήσει φοροφυγάδες να μην καταβάλουν τους νόμιμους δασμούς στο ελληνικό κράτος. Ερώτημα. Μέχρι ισόβια κάθειρξη. Αν είναι χωρίς δόλο το αποτέλεσμα αυτής της πράξεως. Και ναι. Γιατί δεν έλαβε μέτρο να μην χαθεί το στοιχείο. Κοιτάξτε, εάν είναι χωρίς δόλο, και ας το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, εκεί υπάρχει πολιτική ευθύνη. Έτσι, γιατί και η αμέλεια θεωρείται μια μορφή υπετιότητας. Να ολοκληρώσω. Και υπάρχει και αστική ευθύνη, και να μην την ξεχάσουμε, που είναι πολύ σημαντική. Ναι, κύριε Δημητρόπουλε. Και ρωτώ το εξής. Γιατί το ζήτημα δεν είναι εμένα μόνο. Τι με ενοχλεί με η τιμωρία. Ναι. Το ζήτημα είναι και η αποζημίωση του κράτους. Αυτή τη στιγμή, ναι, και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, ο κύριος Παπακωνσταντίνου, σαν υπουργός οικονομικών, θέσπισε ποινικές διατάξεις, τις πλέον αυστηρές, δρακόντιες, με τις οποίες κινδυνεύουν επιχειρηματίες. Και όταν λέμε επιχειρηματίες, μην πηγαίνει το μυαλό μας στους μεγάλους. Ναι. Και ένας άνθρωπος που ανοίγει μια εύγα, ένα παντοπολείο, ένα μανάβικο, επιχειρηματίας είναι. Και θεσπίζει τι. Εάν κατά λάθος του ξεφύγει ένας ΦΠΑ, ένα ναι, τιμολόγιο, και διαπράξει το αδίκημα σήμερα, θεωρείται αυτόφορο, εάν είναι κακούργημα για 5 χρόνια και είναι πλημέλημα για 20 μήνες. Τι σημαίνει αυτό. Ένας μικροεπεγγελματίας, ο οποίος χρωστάει κάποια χρήματα στο ελληνικό δημόσιο και τα χρωστάει σήμερα, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή για 20 μήνες ή για 5 χρόνια να έρχεται η αστυνομία και να το συλλαμβάνει ανά πάσα στιγμή. Κύριε Δημητρακόπουλε. Δηλαδή διεύρυνε τα όρια του αυτοφόρου, ναι, για να μπορεί να συλλαμβάνεται ο οποιοδήποτε πολίτης αυτής της χώρας που μπορεί. Και χωρίς να φταίει, να φαίνεται ότι έχει διαπράξει ένα αδίκημα που σχετίζεται με τη φοροδιαφυγή. Τη στιγμή που ζητάς από τους Έλληνες να κρατήσουν έστω και την παραμικρή απόδειξη μέσα στο σιρτάρι τους για 5 χρόνια. Και εσύ παίρνεις ένα CD από τη Λαγκάρτ και λες στη Βουλή: το χάσα και δεν ξέρω που είναι, τι να πει ο κόσμος. Τι να πει. Αυτό ρωτάω εγώ. Αυτό είναι που εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ. Με ενοχλεί πάρα πολύ ότι πήρε τόσο σκληρά μέτρα με τα οποία κινδυνεύει μισή Ελλάδα να μπει στη φυλακή, υποτίθεται, για να πλήξει την φοροδιαφυγή, ναι, και εκείνη τη στιγμή που έχει ένα στοιχείο, επίσημο έγγραφο, το οποίο έρχεται από ένα υπουργείο, δεν έρχεται, ήρθε ένας κλέφτης και του το έδωσε, το οποίο θα μπορούσε να το έχει σαν αφετηρία για να συλλάβει τη μεγάλη φοροδιαφυγή, τι κάνει. Κάνει επιλογή 20 ονομάτων, με ποια κριτήρια, και όταν βλέπουμε μέσα σε αυτή τη λίστα, γιατί πλέον κοινοποιήθηκε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες τους οποίους θα μπορούσε να τους ερευνήσει. Και αν διαπιστωνόταν φοροδιαφυγή, να φέρει έσοδα στον ελληνικό λαό. Για να μην μειωθούν οι συντάξεις, οι μισθοί και τα σχετικά. Δεν το κάνει. Και μάλιστα δίνει και εντολή, από ό,τι διαβάσαμε εδώ πέρα, στον συνεργάτη, ο οποίος έκανε επεξεργασία αυτού της λίστας με τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν καταθέσει στο εξωτερικό, που δεν είναι κατά ανάγκη, δεν μπορούμε να τους πούμε κατά ανάγκη φοροφυγάδες. Αν έχουν πληρώσει φόρους. Ναι. Θα πρέπει να διερευνηθεί. Και ό,τι λέει, κοίταξε, κατέστρεψε και το αρχείο, μην τα αφήνει και δίνει ένα CD. Είναι υποτίμηση τη λογική μας. Να πιστέψουμε ότι είναι, για να πάρει το λόγο ο κύριο Κοντογιώργη. Τι είναι, κύριε Δημητρόπουλε, ξαναπείτε το. Είναι υποτίμηση τη κοινή λογική και κοροϊδία του λαού να λέμε αυτή τη στιγμή ότι χάθηκε το αρχείο κτλ. Είστε σαφεί. Αλλά όμω πέρα από αυτό, επιτρέψτε μου να πω το εξή. Πέρα από την οποιαδήποτε τιμωρία η οποία πρέπει να υπέφερε. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Υπάρχει και αστική ευθύνη. Δηλαδή, το βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν αξιοποιήθηκε η λίστα υπέρ μάλιστα των συμφερόντων του δημοσίου και μάλιστα υπέρ του ελληνικού λαού. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι το κράτος έχει υποστεί ζημία.
Και υπάρχει υποχρέωση εκείνων που ζημίωσαν το κράτος, έχουν αστική ευθύνη και πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τη ρύθμιση που ισχύει, ενώ παλαιότερα έπρεπε να καταδικαστεί ποινικά ο υπουργός για να είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει, τώρα, αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται ποινική καταδίκη. Άρα αυτό το οποίο έκπληκτος παρακολουθώ, ναι, πέρα από την όλη συζήτηση για την ποινική τιμωρία κτλ., είναι ότι δεν υπάρχει κάποια ενεργοποίηση για την ικανοποίηση των αστικών απαιτήσεων. Αυτό το λέτε ως συνταγματολόγος, έτσι. Βέβαια. Ποιος διακεκριμένος συνταγματολόγος. Ως συνταγματολόγος το λέτε. Ναι. Πάω. Τι πρέπει να κινήσουν αυτή τη διαδικασία, κύριε Καθηγητή? Ο Υπουργός Οικονομικών. Εκπροσωπεί. Ον είναι Υπουργός Οικονομικών. Τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Δηλαδή το ζήτημα δεν είναι μόνο να τιμωρηθούν οι άνθρωποι αυτοί, που εντάξει πρέπει να τιμωρηθούν, δεν λέω. Το ζήτημα είναι παράλληλα να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του κράτους, να μαζευτούν ορισμένα χρήματα και. Γιώργος Κοτογιώργης. Κύριε Κοτογιώργη, να ρωτήσω κάτι πολύ πολύ απλό. Όπου βρεθώ και όπου σταθώ, ξέρετε τι μου λένε? Φτιάξανε ένα άρθρο 86 του Συντάγματος μόνο και μόνο για να θωώνονται σε 5 χρόνια. Για να μην δικάζονται όπως οι απλοί πολίτες. Αυτό το Σύνταγμα φτιάξαμε. Αυτό το κράτος φτιάξαμε. Για να θώνει σε μια πενταετία υπουργούς. Δεν είναι έτσι. Πώς είναι? Δεν είναι έτσι, επιτρέψτε μου να πω. Πώς είναι? Το άρθρο 86 δεν φταίει. Φταίει η κακή ερμηνεία που κάνει η κρατούσα γνώμη. Α, μάλιστα. Άρα. Το άρθρο 86, ναι, δεν καλύπτει τον επίορκο υπουργό. Αλλά. Η ερμηνεία έχει γίνει κατά τέτοιο τρόπο, μάλιστα, που... ώστε να καλύπτονται και οι επίορκοι υπουργοί. Πάντως, με βάση το 86 καλύπτονται? Όχι. Τότε γιατί δίνουν τη δικιά τους ερμηνεία? Διότι γίνεται κακή ερμηνεία για να καλυφθούν. Γι' αυτό το λόγο. Προς το που σας πω αμέσως. Κατά το άρθρο 86, ναι, κοιτάξτε, καταρχήν θα ήταν, επιτρέψτε μου να πω, πέρα από κάθε όριο, το να πιστέψουμε ότι ο συντακτικός νομοθέτης έρχεται να επιβραβεύσει ένα επίορκο υπουργό. Τότε αυτό δεν θα ήταν Σύνταγμα. Να το πούμε απλά στον κόσμο. Δεν θα ήταν Σύνταγμα. Να το πούμε απλά στον κόσμο. Πείτε. Γιατί αυτό το άρθρο δεν λέει όπως δικάζεται ο Κοντογιώργης, όπως δικάζεται ο Δημητρακόπουλος, ο Αυτιάς, ο Πιπερόπουλος, ο Τσέκου, έτσι και ο Υπουργός. Να σας πω το γιατί. Πού το λέει το Δημητρακόπουλος? Να σας πω το γιατί. Διότι ο Υπουργός πράγματι υπογράφει πάρα πολλά πράγματα και πολλές φορές είναι αναγκασμένος να παρανομήσει, αλλά για το καθήκον του. Ξέρετε ποιον απαλλάσσει το άρθρο 86. Ποιο? Το άρθρο 86 απαλλάσσει τον υπουργό που κάνει το καθήκον του. Η παρανομία θα πρέπει να διευκολύνει την άσκηση του καθήκοντος του υπουργού. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να γίνω κατανοητός ευρύτερα. Πιο απλά, ένας υπουργός παιδείας. Ναι. Το να λέμε όμως, με επιτρέπετε, ναι, ότι πρέπει να παρανομεί ο υπουργός για να κάνει το καθήκον του, είναι... αυτό ακούγεται κάπως αντιφατικό. Όχι, δεν είναι αντιφατικό. Δηλαδή, ακούστε, παρανομώ για να κάνω το καθήκον μου. Όχι, νομίζω αλληλοσυγκρόμενες καθήκον και παρανομία. Πάμε σε διαλέξεις συνταγματικού δικαίου. Όχι, δεν πάμε σε διαλέξεις. Από πού κρατήθηκαν και με βάση το 86 αυτό αθώνοντα. Σας απαντώ και σας λέω. Το Σύνταγμα μας λέει, να μην το διαβάζω αυτή τη στιγμή, να το διαβάζουμε, κατά την άσκηση των καθήκοντων. Μάλιστα. Λέει κατά την άσκηση. Τι θα πει κατά την άσκηση? Κατά την άσκηση σημαίνει ότι ο υπουργός παρανομεί προκειμένου να υλοποιήσει το καθήκον του. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, σωστά παρατήρησε ο κύριος Δημητρακόπουλος την αντιφατικότητα. Πάμε στον κύριο Κοντογιώργη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μισό λεπτό να ολοκληρώσω, κύριε Αυτιά. Ναι. Ένας υπουργός παιδείας θέλει να κάνει ένα σχολείο. Και θέλει να το κάνει γρήγορα. Του φέρνουν τα έγγραφα εκεί για το σχολείο. Και να κάνει μια απαλωτρίωση. Και βλέπει ότι λείπει κάτι. Προκειμένου να κάνει γρήγορα το σχολείο, υπογράφει για την απαλωτρίωση. Αυτό είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων. Υπάρχει μια κατηγορία εγκλημάτων που είναι επευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων. Αυτά είναι... Οπότε επευκαιρία... Αυτά είναι όλα τα εγκλήματα. Παραδείγματος χάρη, ένας υπουργός σβήνει ονόματα συγγενών του από τη λίστα. Αυτό δεν είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων. Είναι επευκαιρία της άσκησης των καθηκόντων. Γι' αυτό το άρθρο 86 δεν θέτει θέμα ευνοϊκής μεταχείρισης και παραγραφής, κυρία Αυτιά. Σαφής. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μας θέτει το άρθρο 86. Σαφής. Θέλω να είμαι σαφής πάνω σε αυτό. Ξέρετε, χαίρομαι γιατί δείξατε το κυριότερο θέμα. Γιατί όλα τα άλλα θέλουν επικοινωνία. Όλα τα άλλα θέλουν επικοινωνία. Μία λέξη μόνο. Αυτή η προσέγγιση που κάνει όμως ο κύριος Δημητρόπουλος, καθηγητής από τους πιο διακεκριμένους του Πανεπιστημίου Αθηνών, λύνει τα χέρια σε περίπτωση που έχουμε πρόβλημα με την αποσβεστική προθεσμία. Ακριβώς. Όσο αφορά τον Παπα Κωνσταντίνου, και τον θέτει εις την κρίση των τακτικών ποινικών δικαστηρίων πλέον. Όπως το λέτε, με μάλιστα την προσέγγιση που κάνει ο κύριος. Σαφής. Όπως το λέτε, άρα, ακριβώς, κύριε Δημήτρη. Μπορεί να δικαστεί από δικαστήριο. Από τα κοινά δικαστήρια. Είναι σαν να έχει σκοτώσει κάποιον για προσωπικούς λόγους. Κύριε Κοντογιώργη, απλά να το πούμε το πράγμα. Πολύ, πολύ απλά. Αλλάζει αυτό το πράγμα. Ακούστε με. Πολύ απλά, εγώ θα πω αυτό που η πολιτική επιστήμη, ναι, και η επιστήμη του συνταγματικού δικαίου, αλλά που έχει να κάνει με το αντικείμενο
τις σχέσεις κοινωνίας και πολιτικής που υποχρεώνει την πολιτική να υπηρετεί την κοινωνία, ότι οι ρυθμίσεις που περιέχονται στο Σύνταγμα, στον κανονισμό της Βουλής και στην νομοθεσία οικοδομούν τόσα αναχώματα προστασίας των πολιτικών, ώστε να είναι αυτονομημένοι από την κοινωνία και το συμφέρον της κοινωνίας, που ούτε ο πιο εφάνταστος κακοποιός δεν θα το είχε κάνει. Γι' αυτό και βλέπουμε να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Θα σας απαριθμίσω τα απαράδεκτα αυτού του πράγματος. Πρώτον, παραγράφει σε ελάχιστο χρόνο τη στιγμή που ακόμα και στο Βυζάντιο, ο Βασίλειος ο Μακεδόν λέει τα του δημοσίου δεν παραγράφονται, είναι απαράγραφτα. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει ιστορική παράδοση ότι υπηρετεί ο πολιτικός την κοινωνία. Μάλιστα. Δεύτερον. Δεύτερον. Η δικαστική αρμοδιότητα της Βουλής. Από πού και ως πού εγώ ως πολίτης θα ζητήσω να δικαστώ εγώ από τον εαυτό μου? Γιατί ο πολιτικός πρέπει να δικάζεται από τον συνάδελφό του και όχι από τον δικαστή? Αυτό πολύ ορθά είναι, πρέπει να αναθεωρηθεί. Πάμε παρακάτω. Πολύ ορθά είναι ακριβώς αυτό το σύστημα των αναχωμάτων. Πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω. Πώς ερμήνευσαν κατά σειροήν και καταχρηστικά τα ζητήματα των παραπτωμάτων, των αδικημάτων της ιδιωτικής ζωής οι κύριοι βουλευτές, ώστε να μην προσάγεται κανείς βουλευτής, ακόμα και αν έκλεψε, ακόμα και αν απείλησε στην ιδιωτική του ζωή, στη δικαιοσύνη. Δεν είναι κατάχρηση εξουσίας η οποία αυτή καθεαυτή συνιστά ποινικό αδίκημα που θα έπρεπε να ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη? Ξέρετε κανέναν να προσήχθη στη δικαιοσύνη για αυτά τα ζητήματα? Προσήχθησαν. Που δεν έπρεπε να περνάνε από τη Βουλή. Προσήχθησαν. Τι? Προσήχθησαν. Εξαιρετικές και καταχρηστικές εξαιρέσεις. Απλώς το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται απόφαση της Βουλής. Ακόμα ένα να πάμε στον κύριο Περόπουλο. Να τελειώσω. Τι θα πει άσκηση των καθηκόντων του? Υπάρχουν δύο επίπεδα άσκηση των καθηκόντων. Όταν παρανομεί και κλέβει. Υπάρχει όμως και η άσκηση των καθηκόντων, η οποία έχει να κάνει με τη βλάβη που προκαλεί από τις πολιτικές επιλογές στην κοινωνία και στη χώρα. Όταν υπερχρεώνουν το κράτος για να ασκήσουν πελατειακή, δηλαδή παράνομη πολιτική, που δεν έχει σχέση με το δημόσιο συμφέρον, για να κλέψουν, να ρημάξουν και συγχρόνως συγκαλύπτουν σκάνδαλα, αυτά δεν είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων. Αλλά και όταν βλάπτουν στον τομέα της άσκησης πολιτικής, ναι, πάλι πρέπει να υπόκειται στη δικαιοσύνη, όπως υπόκειται ο καθένας. Ωραία, δεν μπορεί να φτιαχτεί ένα άρθρο που να λέει ο βουλευτής και ο πολιτικός δικάζεται όπως ο απλός πολίτης. Αυτή τη στιγμή. Εύκολα φτιάχνεται. Αυτή τη στιγμή. Εύκολα δεν φτιάχνεται. Κύριε Αυγιάλη. Δυστύχνετε το κύριε Δημητροπούλου. Ναι, κύριε Αυγιάλη. Ελάτε, ελάτε. Επιτρέψτε μου, είναι πολύ απλό το ζήτημα. Βρισκόμαστε σε θέση καταστροφής και συμπεριφέρονται, το είδαμε και στο καταγώγιο που λέγεται Βουλή, που το μετέτρεψαν σε χαμοτυπίο. Χαμοτυπίο προχθές. Μία συμπεριφορά που δεν έχει να κάνει με τους όρους της καταστροφής που ζούμε. Αν ανακαλέσετε εκπομπές ή λειτουργίες της Βουλής εδώ και 20 χρόνια, θα νομίσετε ότι δεν συνέβη τίποτα. Μάλιστα. Σε αυτή τη χώρα. Πάμε στον κύριο Πιπερόπουλο. Με συγχωρείτε, πριν πάτε στον κύριο Πιπερόπουλο, να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, εάν θέλουμε να αλλάξει κάτι, ναι, πρέπει να αλλάξει η θέση των πολιτικών στο σύστημα. Να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Άρα, χρειάζεται να ανασταλεί επιγόντως, ναι, χθες, το άρθρο 86. Το άρθρο 86 και με τους όρους της αναστολής, με συγχωρείτε, με τους όρους της αναστολής των δικαιωμάτων για έκτακτες συνθήκες των ίδιων των δικαιωμάτων των πολιτών. Κατά αναλογία με τον ίδιο τρόπο. Η χώρα χάνεται. Δεν θα μείνουμε στο τυπικό στοιχείο. Α, είναι λέτε πολιτικό το ζήτημα. Ότι όπως κόπηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις, λοιπόν, και μειώθηκαν και ήρθαν οι φορολογίες. Καταστρέφεται η χώρα αυτή τη στιγμή διαχειρός της πολιτικής τάξης. Είναι τυχαίο ότι η λίστα Λαγκάρτ δεν έχει αγγιχθεί ακόμα σήμερα? Συζητάνε εάν δημοσιεύθηκε, μάλιστα, συζητάνε εάν αφαιρέθηκαν τα τρία ονόματα και δεν υπάρχει κανείς αυτή τη στιγμή. Πιπερόπουλος, να εξηγήσει ένα λεπτό, γιατί ένα λεπτό. Δεν γίνεται. Επειδή καμία απολύτως και καθηγητή του σταγματικού δικαίου, κύριε Κοντογιώργη, δεν νομίζω ότι προβλέπετε, και αν κάνω λάθος θα με διορθώσει. Βεβαίως δεν προβλέπετε. Πώς θα το καταλύσουμε το Σύνταγμα? Είναι κατάληψη έξω από το Σύνταγμα και λέμε κατάληψη του άρθρου 86 του Συντάγματος. 30-40 άνθρωποι. Δεν έχετε να δεν υπάρχει άλλη κατάληψη του Συντάγματος αυτή τη στιγμή. Υπάρχει άρθρο του Συντάγματος που εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει. Ποιο? Όλα.
Όλα όσα ναι, αφορούν όλα. Στη λειτουργία της πολιτικής. Όλα εφαρμόζονται. Τώρα γιατί... με συγχωρείτε. Κύριε καθηγητά, μπορεί να λέμε στον κόσμο μας να καταργήσουμε το 86. Μα δεν θα πρέπει να γίνει με τις διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα η αναθεώρηση ενός άρθρου. Εξηγήστε μου κάτι. Πώς θα το κάνουμε, θα κάνουμε το παλιό 1-1-4, θα βγούμε στους δρόμους. Μην υπερασπιζόμαστε απαράδεκτα πράγματα. Μα πώς υπερασπιζόμαστε, τη συνταγματική τάξη υπερασπιζόμαστε, γιατί είμαστε νομικοί και οι τρεις. Γιατί δεν παρετούνται από την αρμοδιότητα που τους δίνει το Σύνταγμα να αποφαίνονται οι ίδιοι αν πρέπει να προσαχθεί στη δικαιοσύνη. Να υπογράψουν ότι αφού το είπε η δικαιοσύνη, ο εισαγγελέας όπως στην περίπτωση. Δεν γίνονται αυτά. Μα, αυτά για να γίνουν. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Πρέπει να αλλάξει ο νόμος. Πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Άμα δεν αλλάξει το Σύνταγμα. Αυτά που λέτε μπορεί να είναι συμπαθή, αλλά είναι από συνταγματική τάξη. Γι' αυτό έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτά που θα καταλύσουμε τη συνταγματική τάξη. Το πιο απλό. Α γίνει μια ελληνική ψυχή να αλλάξουμε τα πράγματα. Επειδή εγώ σήμερα. Μπράβο, Πιπερόπουλος, για να πάω σε γρήγορο διάλειμμα. Ελάτε, κύριε καθηγητά, κοινωνιολόγε, να θέσετε το... Ναι. Κύριοι εκλεκτοί συνάδελφοι και φίλοι, μην επαναλάβουμε το προχθεσινό της Βουλής. Σας ακούω από το μακρινό Λονδίνο, και είναι και γεννησιορισμένο, είδα μας την ημέρα εμείς, αλλά τα τελευταία 5 λεπτά ξαφνικά γίναμε Βουλή των Ελλήνων. Γίνατε Βουλή των Ελλήνων. Βέβαια, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Γιάννης Κερνάκη, Γιάννης Σπίνη, Βουλή των Ελλήνων, κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου έπαψε να είναι κόρακας, δεν είναι βουλευτής και νομίζω είναι ο μόνος που παραπέμπτηκε προχθές, αν το κατάλαβα καλά. Ο άνθρωπος ο οποίος φώναζε και οριόταν και μίλαγε το στικάκι του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, ο συμπατριώτης μου, ο συμπολίτης μου, ο κύριος Βενιζέλος, αν δεν απατώμε κύριοι συνάδελφοι, αυτός εισήγαγε αυτές τις ερμηνείες και αυτόν τον νόμο όταν άλλαξε το άρθρο 86 περί ανευθυνότητος των υπουργών, όχι ευθύνης, ανευθυνότητος. Ας μου πει ένας από εσάς, και σήμερα έκανε ο Γιώργος το λάθος και κάνει σε 3 καθηγητές, και όπως είπε ο Μπίσμαρκ, drive professoren, fatern und verloren. Κάσε με την πατρίδα, μην χάσουμε την εκπομπή. Εγώ ένα πράγμα θα πω. Ας με βοηθήσουν οι συνάδελφοι εκεί. Είναι αλήθεια ότι ο κύριος Βενιζέλος είναι αυτός που εισήγαγε το άρθρο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι δυνατόν να σβήσουμε ή μπορούμε ή είναι επιτέλους καιρός να σβήσουμε κάποια πράγματα από το ελληνικό λεξιλόγιο όπως τα λέει και ο λαός μας. Τι είδαμε στη Βουλή. Όποιος το θέλει να ζυμώσει, 40 μέρες κοσκινίζει. Αυτό κάνουμε. Πού είναι η Λαγκάρντ, πού είναι η Λίστα. Για ποιο μαλώνουμε τώρα. Πώς παραπέμφθηκε ως 8 κάλπες, 4 κάλπες, 15 κάλπες. Θα αφήσω κάτι να σκεφτεί ο κόσμος, να σκητάει. Να αλλάξουμε εκείνο το ρητό. Όντως η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Αλλά και δυστυχώς, όπως βλέπω, και εμείς οι Έλληνες ή ο Έλληνας ποτέ δεν μαθαίνει. Εγώ θα ήθελα και οι 300 να μπουν μέσα μια μέρα και να πούνε παρετούμαστε το άρθρο 86 και οτιδήποτε μας συμβεί πάμε στο δικαστή. Ούτε το δεν σύνταγμα. Μπορούν. Γιατί το κάνανε να μην μπορούν. Χρειάζεται. Μπορούμε το κάνανε για να μην μπορούν. Έχω βραχνιάσει ο κύριος Δημητρόπουλος. Δεν το κάνανε. Ο κύριος Δημητρόπουλος. Θα θέσω ερωτήματα. Το δικαίωμα του εκλέγεστε δεν έχει καταργηθεί όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Η αρχή της ισότητας της ψήφου δεν έχει καταργηθεί. Η αρχή της κομματικής πειθαρχίας δεν καταργεί την ελευθερία του λόγου του βουλευτή. Η κατάχρηση στα ζητήματα της ασυλίας δεν είναι παράβαση του Συντάγματος. Είναι καλός όλα αυτά μας δεν μας ενοχλούν και μας ενοχλεί η παρέτηση των κυρίων βουλευτών από τα προνόμια τα οποία είναι προκλητικά και για τα οποία έχουμε καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και να παραιτηθούν από αυτό δεν μπορεί να ισχύσει. Τα ελληνικά δικαστήρια δεν θα το δεχτούν. Πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Ένα λεπτό. Εγώ δεν πήρα 10 συνταγματικό. Πήρα 10 ο Δημητρακόπουλος. Ένα λεπτό. Μα έχουμε καταγγείλει συνταγματικού. Λέει ο κύριος Δημητρακόπουλος. Το έχουν φτιάξει έτσι που δεν αλλάζει. Όχι, αλλάζει, αλλά με τις διαδικασίες που βλέπει το Σύνταγμα. Αλλά μπορούμε να κάνουμε καλή ανάλυση. Τότε δεν θα υπάρχει χώρα. Όχι, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Ακούστε να δείτε. Όταν ένας ολόκληρος λαός. Μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ορθά. Όταν ένας ολόκληρος λαός. Το είπατε. Ναι. Είπατε τη μιλάμε λύση. Χωρίς λόγο δηλαδή να τα αφήσετε. Είπατε, ναι, αλλά θα τη δεχτούν αυτή τη λίστα δικαστήρια. Ασφαλώς θα τη δεχτούν. Γιατί έτσι πα τα ποινικά δικαστήρια. Και κακό να ήταν το Σύνταγμα. Έπρεπε να ψάξουμε να το ερμηνεύσουμε ορθά. Ακούστε τώρα να δείτε τι λέει ο κόσμος που μας στέλνει εδώ μηνύματα. Όταν έχουν κόψει στο μισό τους μισθούς, στο μισό της συντάξης, 72 φορές αυξήσανε φόρους, 10 έκτακτες εισφορές, έχει τρελαθεί το σύμπαν στην κυριολεξία,
θα στεκόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και θα κρυβόμαστε πίσω από το άρθρο 86 που αθώνει πολιτικούς. Αυτό λέει η κοινωνία αυτή την ώρα. Αυτό λέει ο κόσμος όλος. Αν περνούσε από το χέρι σας, κύριε Κοντογιώργη, σήμερα, τι θα κάνατε για αυτό το άρθρο που δημιουργεί ασπίδα προστασίας στους βουλευτές? Μία λέξη. Κύριε Αυτιά, χρειάζεται μία διευκρίνηση. Ακούω τους νομικούς να λένε ότι δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα. Ο χρόνος τρέχει όμως. Ναι. Εγώ δεν μιλάω για το Σύνταγμα. Μιλάω για την πολιτική ευθύνη ανθρώπων που ομολογήθηκε ότι κατέστρεψαν τη χώρα να συμφωνήσουν ομόφωνα, ναι, να κάνουν την επανάσταση του εαυτού τους, μάλιστα, και να υποβληθούν στη δικαιοσύνη, να κάνουν την κάθαρση του παρελθόντος, ναι, και να πάψουν να επιμένουν στην αμνηστία αυτών οι οποίοι θα έπρεπε να πληρώνουν. Είστε σαφείς. Εάν δεν αλλάξει αυτό, ναι, το καθεστώς, η χώρα θα χαθεί. Είστε σαφείς. Κύριε Δημητρακόπουλε, εγώ θα ήθελα μπορεί να γίνει υπέρβαση. Θα ήθελα να πω το εξής, ναι, ότι αυτή τη στιγμή στη θέση του Παπακοσταντίνου στο παρελθόν είναι ο Γιάννης ο Στουρνάρας. Τον παρατήρησα στην εκπομπή της Έλλης της Τάη και μου έδωσε την εικόνα και την εντύπωση, μου θύμισε τον κακό Παπακοσταντίνου. Τον άνθρωπο ο οποίος είχε μια έπαρση και μια ίηση και δεν αφουγκραζότανε καθόλου τα προβλήματα, αν θέλετε, και τις ημωγές της ελληνικής κοινωνίας. Ό,τι πει η Τρόικα και εμείς έχουμε την Τρόικα και δεν πρέπει ούτε ένα κόμμα να αλλάξουμε. Εάν και ο κύριος Παπακοσταντίνου... εάν συνεχίσει ο Γιάννης ο Στουρνάρας, σας το λέω και θυμηθείτε το, να δείχνει αυτή την ίηση που έδειχνε στο παρελθόν ο Παπακοσταντίνου, θα έχει την τύχη του Παπακοσταντίνου. Διότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα που και το μνημόνιο, σαν νομικός λέω, του δίνει τη δυνατότητα να τα αλλάξει και να τα βελτιώσει. Παρόλα αυτά, στον εγωισμό του και στην παντοδυναμία του, οδηγείται σε αδιέξοδο. Και αυτό το αδιέξοδο δεν θα είναι προσωπικό του, θα είναι αδιέξοδο των Ελλήνων πολιτών. Πάντως στη Λαγκάρτ πήρε, όλων μας. Πάντως στη Λαγκάρτ πήρε τα μέτρα του και έστειλε κατευθείαν το CD στο ΣΔΟΕ. Κύριε, δεν είναι λύση αυτή. Κύριε Δημητρόπουλε. Αυτό είναι, κύριε Αυτιά. Το CD είναι οι πολιτικές που κάνει και έχει παγώσει όλη η Ελλάδα. Επειδή είναι απόν. Όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν. Κύριε Δημητρόπουλε. Είναι απόν. Πολιτικό πρόσωπο είναι, πολιτική κριτική του κάνουμε. Κύριε Δημητρόπουλε, μία λέξη. Μία λέξη μόνο, ότι μας γέμισε λύπη η τελευταία διαδικασία η κοινοβουλευτική, ναι, αυτοτραυματίστηκε η Βουλή, αυτοτραυματίστηκε το πολιτικό προσωπικό, αναδεικνύεται η ανάγκη πλέον δημιουργίας νέων πολιτικών δυνάμεων, το συντομότερο δυνατό. Επιτρέψτε μου να πω ότι η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι δυνατό να πάμε πιο πέρα με αυτή την κατάσταση. Είστε απόλυτα σαφιστά. Άνθρωποι σαν τον Δημητρακόπουλο, σαν τον Κοντογιώργη, σαν τον Δημητρόπουλο και σαν τον Πεπερόπουλο να πάνε στη Βουλή. Μάγδα, ιατρικό. Δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα συστήματος. Μάλιστα. Αν αλλάξει το σύστημα, τα ίδια θα κάνουν όλοι όσοι πάνε.